Αθανό φωτίου εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω που θα είσαστε υποψήφια. Θα το αποφασίσει το κόμμα, δεν λέμε. Θα το πει αύριο. Κύριος Παρ, πάμε να δούμε τι ακριβώς δήλωσε για την Ελλάδα. Do you think that the Eurozone can actually weather Greece leaving the Eurozone? Well, I think one has to tell the people and also the financial markets that I, as German Chancellor, and also the Federal Republic of Germany's government has always pursued a policy of Greece staying in the Eurozone, and that also the commitments that we entered into between Troika and Greece, Greece and the European member states, were abided by and respected. And Greece has actually made a lot of sacrifices for many, many people in Greece. These were very difficult years. We have come a long way. And I have no doubt whatsoever in my mind that we will also be able to bring this to successful conclusions, always guided by the maxim that on the one hand, the Greeks have to make their own, do their own bit, and that on the other hand, we have to show solidarity. This was a very successful concept that we've been pursuing, and we're going to pursue this also in the future. Αυτά δήλωσε λοιπόν η κυρία Άγγελα Μέρκελ και στρέφομαι αμέσως στην κυρία Φωτίου να δω πώς την ερμηνεύετε εσείς. Εγώ να σας πω την αλήθεια. Την καταλαβαίνω την κυρία Μέρκελ να λέει φυσικά θέλουμε την Ελλάδα στο ευρώ, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι αλλά θα συνεχίσει... Αλλά μήπως χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, δεν το έβγαλα εγώ αυτό το συμπέρασμα. Όχι, εγώ σας ρωτάω. Το συμπέρασμα που έβγαλα είναι ότι θέλουμε την Ελλάδα στο ευρώ, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσει την πολιτική που έχουμε συμφωνήσει. Η κυρία Μέρκελ αυτή τη στιγμή δέχεται μια τεράστια επίθεση από όλους τους αξιωματούχους της Ευρώπης. Από τους αρχηγούς των Σοσιαλδημοκρατών, από τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, τον Σούλτ. Εσείς τι καταλάβατε από τον... Εγώ κατάλαβα ότι η κυρία Μέρκελ είναι αρκετά στριμωγμένη αυτή τη στιγμή για να πει ένα από τα γνωστά ποίηματα που λέει. Στριμωγμένη ότι... τη νιώθετε. Εγώ νομίζω ότι είναι στριμωγμένη. Φοβάται. Και εσείς, εγώ θεωρώ κύριε Καψή, ότι η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής τον τελευταίο καιρό. Εμάς προσωπικά μας έχει εκπλήξει. Περιμέναμε πολύ μεγαλύτερη επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Τι άλλο να πει. Και αυτό που βλέπουμε αντίθετα. Ο κύριος Σούλτς είπε δεν πιστεύω κανένα έχει σημάδι. Τη μία μέρα έλεγε φιλικά πρόσωπα. Τι άλλο να πούνε. Κύριε Καψή, τη μία μέρα έλεγε φιλικά πρόσωπα ο κύριος Γκούρνερ και την άλλη μέρα το αναθεωρούσε γιατί είχε για κάνει μεγάλα. Βεβαίως, για να κρατήσει όπως λέτε τα προσχήματα. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς. Σήμερα όλη η Ευρώπη είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Γνωρίζει πολύ καλά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Αυτό βεβαίως το γνωρίζει και ο ελληνικός λαός και φαντάζομαι θα έχουμε την καλή ευκαιρία να δούμε μετά στις δημοσκοπήσεις πώς το γνωρίζει και γιατί το γνωρίζει. Και από την άλλη πιστεύουμε ότι εκείνο που γίνεται εντελώς σαφές σε ολόκληρη την Ευρώπη σήμερα είναι ότι ο ελληνικός λαός θα έχει για πρώτη φορά την ευκαιρία και την αξιοπρέπεια. Σας φοβίζουν οι αντιδράσεις των εταίρων. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο υποδέχονται αυτό που εσείς λέτε και το οποίο εγώ αποδέχομαι. Ότι είναι πάρα πολύ πιθανό η νέα κυβέρνηση να είναι μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η αντίδραση του διεθνούς παράγοντα, των εταίρων μας, το διεθνής παράγοντα είναι πολύ παροχημένη η έκφραση, των εταίρων μας, σας φοβίζει? Κύριε Καψή, επαναλαμβάνω να με φοβίζει η πρόταση του κυρίου Πιτέλα, ο οποίος είναι αρχηγός των Σοσιαλδημοκρατών, ο πρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών, ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση εξόδου από το ευρώ. Δεν υπάρχει Brexit. Να με φοβίζει ο κύριος Ντράγκη, ο οποίος λέει δεν υπάρχει Plan B. Ποιος να με φοβίσει? Θα διαπραγματευτεί η ελληνική κυβέρνηση μέλουσα με την κυρία Μέρκελ ή θα διαπραγματευτεί με τους θεσμούς τους ευρωπαϊκούς? Εγώ λέω λοιπόν. Όταν διαπραγματευόμαστε με την Ευρώπη, με ποιον διαπραγματευόμαστε? Με την Ισλανδία, με την Ιρλανδία ή με την Γερμανία? Ότι διαπραγματευόμαστε με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και είμαστε σίγουροι αυτή τη στιγμή ότι αν συνεχιστεί, όχι εμείς μόνο, αλλά και οι ευρωπαϊκοί οι παράγοντες είναι σίγουροι ότι αν συνεχιστεί η πολιτική της κυρίας Μέρκελ, δυστυχώς, όπως είπε πρόσφατα ο κύριος Ρέντζι, ήμουνα στην Ιταλία, εκπρόσωπο. Ξεφύγατε από την είπε, ερώτηση. Λοιπόν, δεν σας φοβίζει. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι δεν σας φοβίζει. Προφανώς δεν μας φοβίζει. Διότι ακριβώς σήμερα τα ρήγματα στην Ευρώπη διευρύνονται, κύριε. Ήταν σαν χλαμάρα αυτό που είπε ότι μπορεί, αν δεν τα βρούμε,
να μην πληρώσουμε τη δόση ή να μην πληρώσουμε λήξη ομολόγου. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια τακτική η οποία γίνεται και δεν λέω από εσάς κύριε Καψή, η απομόνωση λέξεων. Δεν μπορεί τίποτα. Μέσα σε ένα συγκεκριμένο κόντεξ. Ο κύριος Μιλιός δεν είπε αυτό. Αυτό που λέμε είπε, γιατί δεν είπε αυτό, διότι θα σας πω ακριβώς ποια είναι η γραμμή. Να σας προδηγηθώ ακριβώς πώς το είπε. Αν θέλετε να το βρούμε, τότε θα το δούμε στο βίντεο. Αν θέλετε, μπορούμε να βρούμε το βίντεο, σας παρακαλώ, τον κύριο Μιλιό στον Αντένα προχθές που παίξαμε και στο Δελτίο, να τον δούμε, γιατί εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ ακριβώς καλά. Να διαβάσουμε τι είπε ο κύριος Πρημικύρης. Αφήστε τώρα, ο κύριος Πρημικύρης είπε κάτι άλλο. Μιλάω για κεντρικά στελέχη τώρα, γι' αυτό επέλεξα τον κύριο Μιλιό. Ο κύριος Μιλιός πάντως, χωρίς καμία αμφιβολία, θα διαπραγματευτούμε σκληρά. Εάν δεν συμφωνήσουμε, υπάρχει δυνατότητα να μην πληρώσουμε τη δόση. Δεν εννοεί αυτό ο κύριος Μιλιός, γιατί είναι ένα πράγμα πολύ συζητημένο. Είναι μια συζήτηση και μια ερώτηση η οποία γίνεται πολύ συχνά. Τι θα γίνει όσο καιρό οι διαπραγματεύσεις κρατούν, διότι εμείς ισχυριζόμαστε ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να κρατήσουν πολύ καιρό. Και θα κρατήσουν. Έχουμε τέτοιο περιθώριο. Έχουμε τέτοιο περιθώριο, κύριε Καψή, για τον απλούστατο λόγο ότι όταν πηγαίνεις να διαπραγματευτείς, δεν πας με τα ρεβόλβερ στο τραπέζι, λες ή μου διαγράφεται 51% το χρέος ή βγαίνω έξω. Έχεις μια σειρά επιχειρημάτων και εμείς έχουμε ένα οπλοστάσιο πολύ μεγάλο και νομικό από τη μια μεριά και προγραμματικό από την άλλη και κοστολογημένο. Τι θα αντικαταστήσουμε το μνημόνιο εργασίας, κύριε... και τρίτον. Μια υπόθεση εργασίας μπορούμε να κάνουμε. Πηγαίνει η αυριανή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και λέει, κύριοι, κουρέψτε μας το χρέος. Εντάξει, αυτό λένε. Και απαντούν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι δεν έχουν οι λαοί τους να πληρώσουν, και απαντούν ξεκάθαρα ότι δεν σας κουρεύουμε το χρέος. Και θα κάνετε, κύριε Τζαμπτζή, θα πάτε σε μονομερή ενέργεια. Δεν είσαστε καθόλου ενημερωμένος από αυτά που λένε σήμερα στο διεθνή τύπο. Λένε λοιπόν στο διεθνή τύπο. Σας το πει, κυρία Μέρκελ. Ότι όχι μόνο. Εσείς την κυρία Μέρκελ εκπροσωπείτε στο τραπέζι. Θέλετε μεταξύ μας δηλαδή σας τώρα. Τόσο πολύ. Λοιπόν, τόσο πολύ. Η κυρία Μέρκελ είναι η Ευρωζώνη. Η κυρία Μέρκελ είναι η Ευρωζώνη. Μεταξύ μας, κυρία Φωτίου, ναι. Κύριε Καμψή, η απάντηση σε αυτό είναι σαν τον ορισμό του ποδοσφαίρου. Να σας παίζουν πω κάτι. 11, αυτό έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός και λέει μόνο ένα ακόμα θα διαπραγματευτεί την τύχη μου. Αλλιώς θα συνεχίσω με τα μνημόνια. Έχει καταλάβει ότι η Μέρκελ, η εκπρόσωπη της Μέρκελ στην Ελλάδα Γερμανία, είστε εσείς. Γαλλία, έχει καταλάβει ότι δεν έχετε κανένα πρόγραμμα. Ότι το μόνο που κάνετε είναι να λειτουργείτε τρομοκρατικά ως αντιπολίτευση. Κυρία Φωτίου, θα καταλήξω με εσάς και την δική σας αισιοδοξία και για το αποτέλεσμα και για τη διαπραγμάτευση. Πράγματι, κύριε, η σημερινή δημοσκόπηση δείχνει ακριβώς αυτό που είναι η δύναμή μας. Δηλαδή, η γραμμή μας για τη διαπραγμάτευση. Ο ελληνικός λαός επιθυμεί διακαώς να διαπραγματευτεί επιτέλους με τους εταίρους τη δυστυχία του. Επιθυμεί να μην συνεχίσει πια με τα μνημόνια. Αυτό λέει η σημερινή δημοσκόπηση που είδαμε. Και αυτό είναι η δύναμή μας. Χωρίς να πεθύσετε σε αμφιβολία η παραμονή μας στο ευρώ. Όπως ξέρετε, εμείς δεν θέτουμε καμία αμφισβήτηση αυτή της Δεύτερον. Εσείς λέτε δεύτερον το ευρώ δεν άλλαξε. Δεν σας διακόψα. Αφήστε με να ολοκληρώσω τώρα. Εσείς δεν διακόψατε. Δεύτερον, η Μέρκελ εμάς, εμείς θα διαπραγματευτούμε και ο λαός το ξέρει αυτό, γιατί η Μέρκελ δεν μας κρατάει από πουθενά εμάς. Ούτε από τις λίστες Λαγκάρντ, ούτε από τη διαφθορά και διαπλοκή. Αυτό που σήμερα συνεχίζει να τρώει τα λεφτά ολονών και να μην μπορεί να υπάρχουν στα ταμεία του κράτους. Τρίτον, εμείς έχουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα και για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, την οποία ξαφνικά σήμερα όλοι ανακάλυψαν ότι δεν παράγει τίποτα. Όποιος δεν κατάλαβε τόσο καιρό το πρόγραμμα να το διαβάσει, κύριε Τζαμπτζή μου, γιατί θα το δώσω στον κύριο να το διαβάσει, λοιπόν, το δώσω και στον κύριο. Σας προκαλώ να το διαβάσετε. Εγώ το διάβασα, κύριε Καψή, για τον αγροτικό τομέα μας είναι το πρόγραμμά τους, η δεξιά έχει μόνο το email του Χαρδούμενη. Όχι, θα μ' αφήσει. Μονολόγια λένε. Δεν υπάρχει πρόγραμμα για τον αγροτικό τομέα. Μη μιλάτε πάνω μου.
Έχει λοιπόν η δεξιά ως μόνο πρόγραμμα να συγκρότησε της χώρας το ημέλι του Χαρδούβελη. Δηλαδή νέες θυσίες, νέο αίμα στον ελληνικό λαό και νέα μνημόνια. Τα μνημόνια με εμάς τελειώνουν την επομένη. Αυτή είναι ο λόγος μας. Σας ευχαριστούμε. Θα σπάσουμε το τρίγωνο της διαπλοκής. Και αυτό το υποσχόμαστε, όπως υποσχόμαστε, ότι δεν θα ξαναγυρίσουμε στο 9, δεν θα ξαναγυρίσουμε στα πελατειακά κράτη που δημιουργήσανε τα παιδιά. Δεν θα ξαναγυρίσουμε. Λοιπόν, αφήστε με την Ελλάδα. Είσαστε ό,τι αποτυχημένο υπάρχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Φωτίου. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Καλή επιτυχία όσοι εκτεθούν στις εκλογές.